30 Ιουλίου 1975, οι ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαϊκών χωρών συγκεντρώθηκαν στο Ελσίνκι για τη Σύνοδο για την Ασφάλεια της Ευρώπης. Στην Τριήμερη Σύνοδο, τα 35 αυτά κράτη δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν τη Συμφωνία για την Προώθηση της Ύφεσης και να υποστηρίξουν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υποσχέθηκαν επίσης να βελτιώσουν τα μέσα ανταλλαγής πληροφοριών και να διευκολύνουν τα ταξίδια. Η Συμφωνία του Ελσίνκι, η οποία υπογράφηκε από όλα τα κράτη μετά το πέρας της Συνόδου, θεωρείται από τότε ορόσημο στις διεθνείς σχέσεις. Μεταξύ άλλων, δεσμεύει όλες τις χώρες που υπέγραψαν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκδίκαση της υπόθεσης Watergate είχε προχωρήσει αρκετά στις 30 Ιουλίου του 1973 όταν παρουσιάστηκαν για κατάθεση δύο σημαντικοί μάρτυρες. Ο Τζον Έρλιτσμαν, πρώην σύμβουλος εσωτερικών υποθέσεων του Προέδρου Νίξον, και ο Μπομπ Χάλτεμαν, πρώην διευθυντής προσωπικού του Λευκού Οίκου. Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν η ανδήποτε ανάμειξη με την υπόθεση κάλυψης του Watergate. At no time did I give Dean any instructions to cover up anything in this case. I did, however, occasionally receive his verbal reports of the facts and his intended actions and relayed these to the president. None of these reports concerned a cover-up. Στις 30 Ιουλίου 1975, ο πιο περίεργος ηγέτης συνδικαλιστικής ένωσης, ο James Hoffa, πήγε σε ένα ραντεβού σε κάποιο εστιατόριο και από τότε δεν τον ξαναείδε κανείς. Ήταν το τελευταίο από μια σειρά παράξενων περιστατικών, από τα οποία ήταν γεμάτη η σταδιοδρομία του. Εδώ βλέπουμε τον Hoffa το 1967 να αρχίζει την έκτηση οκταετούς φυλάκισης, έχοντας καταδικαστεί για απάτη, δωροδοκία και παρακολούθηση τηλεφωνημάτων. Μέσα στις φυλακές Ακαπούλκο του Μεξικού, στις 30 Ιουλίου του 1970, η κάμερα είδε για λίγο τον παράξενο κόσμο της Σοφία Μπάση, μιας κόμισσας ιταλικής καταγωγής καταδικασμένης για δολοφονία και ταλαντούχα ζωγράφου. Βρισκόταν στο δεύτερο έτος της 20ετούς ποινής της για τη δολοφονία του γαμπρού της, αλλά είχε μετατρέψει το κελί της σε ένα πολυτελές ατελιέ με κλιματισμό, τηλεόραση, pick-up, ξεχωριστό ντους και κουζίνα. Αφήγηση Λευτέρης Ελευθεριάδης. Μοντάζ και μιξάζ ήχου Νίκος Χαλιώτης.